Η Ευρωπαϊκή Ήπειρο πλέον βρισκόνται ξανά σε έναν ψυχρό πόλεμο καθώ το ΝΑΤΟ με προεξάρχουσε στη ΣΥΠΑ έκαναν αποδεκτή τη ρωσική απόσυρση από τη συνθήκη για τι συμβατικέ δυνάμει στην Ευρώπη, που σημαίνει ότι πλέον δεν υπάρχει κανένα περιορισμό ανάπτυξη συμβατικών όπλων ούτε ποσοτικά ούτε χωρικά. Δηλαδή, πλέον είναι ανοιχτό ο δρόμο τη επαναδημιουργία των πλέον ρωσικών μονάδων επίθεση, που ήταν ουσιαστικά επί Σοβιετική Ένωση τέσσερι τεθωρακισμένε στρατιέ που είχαν κύριο καθήκον να διαρρήξουν τι Ευρωπαϊκέ δυνάμει με σκοπό να κυριαρχήσουν μέχρι και την Γαλλία και να καταλάβουν τα λιμάνια, αποκόπτοντα έτσι κάθε αμερικανική προσπάθεια ενίσχυση από τη ΣΥΠΑ. Το πρόβλημα για την Ευρώπη είναι ότι σε αντίθεση με τα προ 1990 δεδομένα, πλέον έχει πάψει να υφίσταται ω στρατιωτική δύναμη. Καθώ τα πάλι ποτέ χιλιάδε άρματα και τεθωρακισμένα μαζί με τα εκατομμύρια εφέδρων στρατιωτών των δύο ετών θητεία που είχαν κάθε χώρα του ΝΑΤΟ, πλέον έχουν απομείνει με ένα κλάσμα αυτών και μάλιστα ακόμα και αυτά τα λίγα έχουν δοθεί στην Ουκρανία, αποδεκατίζοντα έτσι τα όποια αποθέματα που καταστρέφονται από τα ρωσικά πύρα. Έτσι, πιο πολλοί βασίζονται στι δηλώσει παρά στα R, την ίδια στιγμή που οι ρωσικέ δυνάμει παράγουν πλέον μαζικά κάθε είδο οπλικού συστήματο ενώ συγκεντρώνουν συνεχώ εκπαιδευμένου στρατιώτε στι τάξει του. Έτσι, οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ καταδίκασαν την 3η 7 Νοεμβρίου την απόφαση τη Ρωσία να αποσυρθεί από τη συνθήκη για τι συμβατικέ ένοπλε δυνάμει στην Ευρώπη μια συμφωνία κλειδί τη εποχή μετά τον ψυχρό πόλεμο, προσθέτοντα ότι προτίθενται κατά συνέπεια να αναστείλουν τη λειτουργία τη συνθήκη για όσο χρειαστεί.